Καλησπέρα φίλες και φίλοι σε όλους, χρόνια πολλά και ευχές και πάλι και είμαστε εδώ πέρα για ένα δεύτερο βιντεάκι σήμερα Στο πρώτο ήμασταν εκεί στα μέρη της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας και θα μεταφερθούμε ξαφνικά έτσι και νοητά στη Βοσνία φίλες και φίλοι Πρόκειται για ένα θεματάκι το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να τραβήξει τον ενδιαφέρον όλους τους λάτρεις του μυστηρίου, τους μελετητές, τους ερευνητές της αρχαιότητας, αυτούς που θέλουν και ενδιαφέρονται να ψάχνουν τη διαφορετική ίσως όψη της ιστορίας που φαίνεται κάποιοι να θέλουν επιμελώς να αποκρύπτουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ίσως να έχει συμβεί σε κάποια βουνά της Βοσνίας όπου λέγεται, πιστεύεται από πολλού ότι κάποιοι γίγαντες, ίσως κάποια νεφελίμ, έδιναν τα καράβια τους εκεί πέρα. Έχουν βρεθεί κάποιοι αρχαίοι κρίκοι τεράστια αντοχής, μεγάλης αντοχής, κατά καιρού από την εποχή που δεν υπήρχαν λέει άνθρωποι, όπου σε αυτούς τους κρίκους δένονταν τα πλοία των γιγάντων σε λιμάνια που σήμερα επίσης δεν υπάρχουν πια. Πολλοί τέτοιοι κρίκοι έχουν βρεθεί γύρω από τους λόφους Βογκόσκα μεταξύ Μπρέζα και Βάρες κοντά στο Ντου, Ντουμπροβνίκ και σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Βοσνία όπως στην Κοζάρα π.χ. ένα πρώην νησί. Ντόπιοι φίλες και φίλοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι πανίσχυροι μεγάλοι κρίκη θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί τότε που ακόμα υπήρχε η πανωνική θάλασσα. Οπότε το μέρος θα μπορούσε να είναι ένα λιμάνι. Η πανωνική θάλασσα υπήρχε στην πανωνική πεδιάδα πριν 30 εκατομμύρια ολόκληρα χρόνια. Αλλά εξαφανίστηκε πριν 600.000 χρόνια. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτοί οι Κρίκοι να είναι 30 εκατομμυρίων ετών ή έστω 600.000 ετών. Ένα ερώτημα εδώ πέρα πρώτο. Και αν είναι έτσι, από τι υλικό είναι φτιαγμένοι για να μην υποστούν ανάλογες φθορές της υποτιθέμενης ηλικία τους. Δυστυχώς όμως φίλε και φίλοι πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν προς το παρόν σχετικές έρευνες και αποδείξεις λοιπόν. Θα μπορούσαν να τους είχαν φτιάξει γίγαντες λένε κάποιοι ντόπιοι αφού η υπαρξή τους υποστηρίζεται από πολλές παραδόσεις στον κόσμο και την Αγία Γραφή ως νεφελίμ. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί φυσικά, πρακτικά, να έχει κάποια απόδειξη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, γίνεται λόγος στους γίγαντες. Στην αρχαία μυθολογία επίσης, που μυθολογία όπως πιστεύετε είναι ιστορία με αλληγορική σημασία δεν είναι παραμύθι, δεν είναι παραμυθάκι ο Πλάτωνας έχει μιλήσει τις γενιές των γιγάντων ε, υπάρχουν πολλές αναφορές και στη μυθολογία και στην Αγία Γραφή πρέπει να έχω κάνει αναφορά και σε παλιότερο βίντεό μου πως γνωστό μου άτομο το οποίο είναι συντηρητής αρχαιοτήτων είχε βρεθεί σε δουλειά στην Αθήνα και λέει ότι ο ίδιος με τα μάτια του είχε δει όταν ευθιά, ε, κατασκευάζαν το μετρό νομίζω ότι βγάλαν κάποιους ε, τεράστιους ε, μεγάλους ε, σκελέτους ή ε, αντιέους οι οποίοι μέσα σε μια νύχτα εξαφανίστηκαν φίλες και φίλοι λοιπόν ε, οι ντόπιοι επιμένουν πως έχουν βρεθεί πολλά ακόμα αλόκοτα ευρήματα τα οποία όμως κρύβονται η σύγχρονη αρχαιολογία αρνείται την ύπαρξη γιγάντων αλλά και ανθρώπων εκείνη την εποχή που μπορούσαν να κατασκευάσουν πλοία ώστε να τα δένουν και να τα ελιμενίζουν πριν, πριν τουλάχιστον 600.000 χρόνια. Αυτό είναι γνωστό, τη σύγχρονη αρχαιολογία όλα αυτά τα θεωρεί τελείως ανόητα Αν τα έκανε μια αναφορά σε γιγάντιους σκελετούς, σε πράγματα σε κάποιον σύγχρονο αρχαιολόγο θα γελούσε μαζί σου ένα πιο συμβατικό αρχαιολόγο και έχει τύχει να κάνω. Γνώριζε, είχε ένα ζευγάρι ε, που και ο άντρας και η κοπέλα αυτή ήταν αρχαιολόγοι. Ε, τα θεωρούσαν ανοησίες όλα αυτά. Κατά συνέπεια, πολλές υποθέσεις έγιναν για το ποιος και πώς κατασκεύασε αυτούς τους τεράστιους κρίκους, τους ισχυρούς κρίκους, και σε τι χρησιμεύαν, αλλά καμία δεν μπορεί να σταθεί λογικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος έφτιαχνε τους κρίκους και για ποιο λόγο. Όσο λοιπόν η επίσημη επιστήμη δεν αποδέχεται και δεν ερευνά κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές μάλιστα εξαφανίζει επίτηδες ως τα γιγάντων, τόσο οι ντόπιοι και ο καθένας μπορεί να υποθέσει την ελκυστικότερη για αυτόν πιθανή απίθανη εκδοχή χωρίς να εννοούμε ότι αυτό ισχύει δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτό που θεωρείς ως πιο ελκυστικό και παράδοξο και περίεργο σενάριο ότι αυτό είναι και το αληθινό που ισχύει έτσι αυτό θέλει να πιστεύει ο καθένας ένας θέλει να πιστεύει αυτό ο άλλος ο πιο τη συμβατικής ας πούμε, επιστήμης, που δεν σημαίνει ότι να, να, τα λέμε τώρα τα πράγματα που είναι το όνομά τους ότι πάντα μα πάντα η πιο συμβατική επιστήμη θα έχει άδικο πάντα θα κάνει λάθος μπορεί να τυχαίνει και πολλές φορές να λέει κάτι σωστό μπορεί κάποια πράγματα πράγματι να είναι και συνομουσιολογίες και να μην στέκουν αλλά όμως να που βλέπουμε κάποια πράγματα ε, περιέργως να, να έχουν μια λογική συνέχεια κάπως να συμβαδίζουν. Παραδείγματο χάρη αυτό που σα ανέφερα πριν. Μου λέει γνωστό μου αυτό το πράγμα. Η στην Αγία Γραφή κάποιο είναι κάτι περίεργο φίλοι. Έχει συμβεί στην αρχαιότητα. Ένα μεγάλο μέρο το έχουν αποκρύψει ή το έχουν αλλάξει. Το έχουν δώσει έτσι μια άλλη υφή, ένα άλλο χρώμα σε εισαγωγικά για κάποιου λόγου. Για κάποιου λόγου που αυτοί γνωρίζουν ίσω καλύτερα. Ας είμαστε όμως όπως λέω ανοιχτοί έτσι. Και καλό είναι κάποιες έρευνες να συνεχίζονται Τι συμβαίνει λοιπόν στα μέρη εκεί πέρα της Βοσνίας Αλλά και όχι μόνο Μήπω θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα Να γίνουν έρευνε, να δούμε αν ισχύει κάτι αν υπάρχουν έστω κάποιες έντονες ενδείξεις αν όχι αποδείξει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.